Μέρκα, όπου εκεί πέρα η Action Ελλάς, φίλες και φίλοι, βλέπω και μια φίλη και συνάδελφα, την Αλεξάνδρα τη Χατζηγεωργίου. Έτσι. Αλεξάνδρα μου, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Καλημέρα. Από τα παλιά, από τα παλιά. Για πες μας, τι κάνετε εκεί πέρα. Κοντά σας ως μέλος, έτσι, και υπεύθυνη επικοινωνία. Πες μου τι κάνετε εκεί. Να σας δείξω πρώτα την εικόνα, να βγείτε από το στούντιο να ταξιδέψετε. Είμαστε εδώ περίπου 90 εθελοντές της Action Ελλάς και βέβαια είναι η δεύτερη αποστολή μας στα υπηρωτικά της χώρας μας. 15η δράση συνολικά. Εδώ λοιπόν οι εθελοντές προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εικόνα είναι μαγική, Ντίνο μου. Ο τόπος είναι ευλογημένος. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, διότι είναι απομακρυσμένες όλες αυτές οι περιοχές, θα πρέπει να σας πω ότι σε ανταμείβει αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Θέλω να δώσω ευθύς αμέσως όμως τον λόγο στον κύριο Σταύρο Λυρόπουλο, που είναι υπεύθυνος ιατρικής ομάδας. Για να τον ακούσουμε. Έχουμε εδώ και το παλικάρι μας, 15-16 χρονών εθελοντές στην ομάδα. Κύριε Λυρόπουλε. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε πάνω από 17 ειδικότητες. Ήρθαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής. Πόσους κατοίκους είδατε μέχρι τώρα? Έχουμε δει τις δύο μέρες πάνω από 300 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 1.100 εξετάσεις. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Εκεί τώρα θα σας περιμένουν πώς και πώς να πάτε. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Πώς και πώς. Και παρόλο που είναι στεριά, μπορούν να πάνε στα Γιάννη. Είναι μία ώρα δρόμος. Είναι πολύ δύσκολο να πάει μια οικογένεια να εξεταστεί εκεί. Και πραγματικά μας περιμέναμε πολύ αγάπη. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που έχουν τη δυνατότητα μικροί και μεγάλοι να ενημερωθούν, να εκπαιδευτούν αλλά και να ψυχαγωγηθούν. Είδαμε και θεατρικές παραστάσεις. Είχε θεατρικές παραστάσεις, είχε ομιλίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, για την κακοποίηση των παιδιών, για τη δασοπροστασία, για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα στους κατοίκους, έτσι. Βέβαια, βλέπουμε ήδη, περιμένετε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ωραία μέρη είναι αυτά. Πολύ ωραία μέρη. Ποιο χωριό έρχεται, 24 χωριά ουσιαστικά εξυπηρετούν εδώ τώρα. Πιο δίπλα στα Άγναντα. Πόσοι κάτοικοι εκεί? Τώρα είναι γύρω στις 100 άτομα κάπου εκεί. 100 άτομα. Τι έχετε, ήρθατε να κάνετε εξετάσεις εδώ ιατρικές? Ήρθαμε να κάνουμε ιατρικές εξετάσεις. Ποιους γιατρούς θα δείτε? Κάποιο λόγο. Τα βασικά. Οφθαλμίατρο. Έχεις και μέσο, είναι ο κύριος Λυρόπουλος εδώ. Ωραία. Το καρδιολόγο μας. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε λοιπόν, καλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδεικνύεται το έργο της Action Ελλάς. Είναι χαρά μας, Αλεξάνδρα, διότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να τις στηρίζουμε. Να πούμε και καλά αποτελέσματα, μιας και θα γίνουν εξετάσεις ιατρικές. Χρειάζεται και αυτή η ευχή. Έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετούμε, παιδιά. Γεια σας. Πάρα πολύ και τους δύο. Και εμείς πολύ. Πάντα να προσφέρετε.